Σήμερα συζητάμε για μία πρώην καταπράσινη περιοχή που βρίσκεται στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας, η οποία μετά την πυρκαγιά του 2021 έγινε κάρβουνο, γιατί δεν υπήρχαν ούτε τα αναγκαία μέτρα πυροπροστασίας, ούτε είχαν γίνει απαραίτητες δασοκομικές εργασίες και τώρα έχει γίνει και κρανιού τόπος, γιατί έχουν κόψει όλα τα δέντρα. Λοιπόν, και τι προτείνει η ΣΠΑ και τι είναι και στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Τι προτείνει, Μπέμπε, που συζητάμε σήμερα, και τι έχει προτείνει και η κυβέρνηση στο σχεδιασμό που έχει για το κτήμα τατοποιείου. Προτείνει. Ξενώνες, χώρους κοινωνικών εκδηλώσεων, εστιατόρια, καφέ, καταστήματα πόλης αναπνιστικών, μέχρι και αγροτική βιολογική παραγωγή, τα προϊόντα της οποίας θα απολούνται για να βγαίνουν τα έξοδα, νέα δόμηση 2.200 τετραγωνικών μέτρων, πάρκινγκ άνω των 600 οχημάτων με αντίτιμο, διαδρομές με μικρά λεωφορεία, σταθμούς μικροκινητικότητας και άλλα τέτοια. Ε, προτείνεται, ε. Δεν θα... θα περίμενε κανείς, Έχει. αφού αυτή τη στιγμή το 50% των δασών της Αττικής είναι καμένα και για να απαντήσει στις ανάγκες του λαού της Αττικής θα, προ... θα περίμενε κανείς να προτείνει η Περιφέρεια ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναδάσωσης, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης του δάσους και έρχεται και προτείνει εμπορική αξιοποίηση. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από την ίδια λοιπόν. τη ΜΠΕ, ότι επιχειρηματολογεί η κυβέρνηση και η ΣΜΕ που φέρνει σήμερα η Περιφέρεια για συζήτηση και αυτό επιβεβαιώνεται και από τη ΣΜΕ η οποία ουσιαστικά είναι. επιχειρηματολογεί επί της εμπορικής αξιοποίησης είναι. και είναι και πάρα πολύ σημαντικές και οι επισημάνσεις που γίνονται από την υπηρεσία και είναι από μόνος τους ένας λόγος για να καταψηφιστεί η ΣΒΕ, λένε το είναι σε μια περιοχή υψηλού πλημμυρικού κινδύνου. Θα πρέπει να προσδιοριστούν και να κατατεθούν μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεων του πλημμυρικού κινδύνου σε αυτή. Αναφέρω κάποια ενδεικτικά. Το κτήμα χωροθετείται εντός των ορίων του καταφυγείου αγρίας ζωής και Πλησίων περιοχής Νατούρα. Άρα, απαιτείται ειδική οικολογική αξιολόγηση. Προβλέπεται αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου στην ευρύτερη περιοχή. Άρα, απαιτείται μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων. Αναμένεται αύξηση ποσοτήτων παραγωμένων αστικού τύπου απορριμμάτων από τους 10.500 περίπου επισκέπτες που έχουν υπολογιστεί ημερησίω. Άρα, θα πρέπει να υπάρχει μνήμα για τη διαχείριση των αποβλήτων. Λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει μνήμα για τι αυξημένε ανάγκε σε ενέργεια και νερό. Τι ερχόμαστε να συζητήσουμε λοιπόν σήμερα. Εμείς το καταψηφίζουμε και αν η κυβέρνηση και η περιφέρεια αναζητούν λύσεις για το πώς να αξιοποιηθεί το κτήμα Τατοίου, δεν χρειαζόταν να πάνε στο Μπάκινγχαμ, μπορούσαν να συναντήσουν πρίγκιπες, μπορούσαν να ακούσουν το λαό της περιοχής και να παραδοθεί, να αποκατασταθεί το κτήμα Τατοίου και να γίνει ένας πνεύμονα πνεύμονας πρασίνου για το λαό που ασφιχτιά και να αξιοποιηθεί σαν δημόσιο και δωρεάν χώρο αναψυχή.